Γεια σας! Άρχισε πάλι τις χαζομάρες με το. Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι του Trymen. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Εδώ πέρα Παρασκευή. Πολύ ενδιαφέρον! Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πλύνουμε τη μαντό σήμερα. Θα βγάλουμε από τη μούρη της το. Ό,τι έχει εδώ πέρα που φοράει τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν φοράω τίποτα. Εγώ ένα κραγιονάκι και μία μασκαρίτσα. Έχουμε εδώ πέρα μαντό. Πιεστικά συστήματα, κλειστικά πιεστικά συστήματα της Kärcher, έτσι, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο σπίτι, από το να πλύνετε ένα αυτοκίνητο όπως αυτό εδώ πέρα, να καθαρίσεις την μπαλκόνια και να πλύνεις πατώματα στους εξωτερικούς χώρους, μάρμαρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το K2. Όχι, ρε, σταμάτα λίγο. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το K2. Είναι πάρα πολύ μικρό. Το βλέπεις πόσο μικρό είναι. Ναι, έχει μέσα στη συσκευασία. Ναι, μια χαρά το μαζεύεις. Και εδώ βαλιτσάκι. Το παίρνεις, έχει τις ροδίτσες, να το κινείς να πας όπου θες. Τι κάνεις αυτά εδώ πέρα. Ναι, για λέγε. Έχει ένα μοτέρ μέσα. Ναι. Έτσι, το οποίο ουσιαστικά δίνει πίεση στο νερό. Νομίζω το συγκεκριμένο είναι μέχρι 110 μπαρ πίεσης. Το συνδέει σε παροχή νερού, το βλέπεις εδώ πέρα. Το έχουμε συνδεδεμένο εδώ παροχή νερού. Παίρνει συνέχεια νερό. Στη βρύση σου. Έχει συσκευασία μέσα δύο μπαστούνια που τα λένε. Τι, αυτό παιδιά. Εδώ, ένα είναι αυτό. Το οποίο μπαίνει και βγαίνει έτσι. Κεφαλές. Εδώ. Κεφαλές. Έτσι. Ναι. Η μία είναι αυτή και η δεύτερη είναι αυτή εδώ πέρα που βρίσκεται εδώ. Υπάρχουν και άλλες ή αυτές οι δύο. Θα δείξουμε μετά μερικά ακόμα πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολλά τα αξεσουάρ μπορεί να βάλει. Αυτό εδώ λοιπόν μαντό. Έτσι, κοιτάζει πώ εύκολα. Ναι, κράτα εδώ. Ουσιαστικά ο τρόπος είναι συμβατό με όλες τις συσκευές. Το πιέζεις και το γυρνάς. Πετάει το νερό στις 0 μοίρες στην ευθεία. Όχι στον Άλεξ, θα κρατάει την κάμερα. Και να δω. Βλέπεις πως το βγάζει. Το βλέπεις πως το κάνει. Ναι. Ωραία. Και όλη αυτή η περιστροφική κίνηση γύρω-γύρω. Με την πιέση ουσιαστικά εξυπηρετεί για να βγάζει τις λεκέδες από τέτοιες επιφάνειες, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό το αξεσουάρ είναι μέσα στη συσκευασία. Πάμε στο άλλο τώρα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για το αυτοκίνητο. Ναι. Το βαλές. Ναι. Για να δω. Όχι. Γύρνα το. Έτσι. Έλα. Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Πατά τα νερά εδώ, περίμενε. Θα σε αφήσω να το πλύνεις. Η χαρά εδώ πέρα όσων βλέπουν Trymen είναι αυτό τώρα. Σιγά. Γι' αυτό δεν φόρεσα. Γι' αυτό ήρθα σαν την καλόγρια. Το καταλάβαμε. Κοίτα εδώ τώρα, Αλέξ. Το μπροστινό μέρος περιστρέφεται και σου λέει min και max. Και εδώ πέρα ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι αλλάζει την γωνία. Έτσι. Του νερού, πώς είναι η γωνία του νερού, έτσι. Από 25 μέχρι 50 μοίρες. Και μέσα, το θόλο, Έλα και το θόλο από κάτω. Θα κάνουμε καλή δουλειά. Και τις ζάντες το καλύτερο, πιο δύσκολο από όλα οι ζάντες, Για τις ζάντες. Να το κάνω κι εγώ λίγο. Βλέπεις ζάντες. Έτσι. Στο μάξι ήταν. Ναι, σου είπα στο μάξι. Κοίτα εδώ πέρα είναι το μήνυμα μου. Είναι χαλαρό εδώ πέρα να κάνεις ένα ωραίο πλησιματάκι. Ναι. Εντάξει. Τώρα τι μπορείς να κάνεις. Είπαμε πλένεις το αυτοκίνητο. Ναι. Υπάρχουν πολλά αξεσουάρ. Εδώ είπαμε έχουμε 110 μπαρ πίεση. Έτσι. Το μοτέρ είναι ουσιαστικά αερόψυκτο. Αυτή είναι η διαφορά με αυτό που θα δείξουμε στις σχέσεις μετά. Το μοτέρ που δουλεύει μέσα και δημιουργεί την πίεση για το νερό, έτσι, ψύχεται με αέρα. Έχεις αυτό το πέρα το μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να πλύνεις το αμάξι. Σαπούνι, να βάλεις σαπουνάδα. Περίμενε, κοίτα εδώ να δεις. Μπορεί να βάλεις το σαπούνι κατευθείαν πάνω, το έχουμε εδώ πέρα. Πετάει σαπούνι αυτό, όχι. Κοίτα εδώ. Ναι. Το βλέπεις εδώ. Τι είναι αυτό. Έτοιμο το σαπούνι. Έχει έτοιμα σαπούνια εκεί πέρα για διάφορες επιφάνειες να βάλεις. Το παίρνεις αυτό εδώ. Είναι πιο κοντά. Θες να αλλάξεις. Του πετάς σαπούνι τώρα. Πρώτα λίγο σαπουνάκι. Έλα. Και μετά το καλό. Ναι. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Η χαρά του παιδιού. Έλα, θες να βάλουμε και αυτό εδώ πέρα τώρα. Ναι. Ναι. Έλα εδώ, κράτα. Ρυθμίζεις εδώ πέρα τη γωνία. Ναι. Οκ. Ναι. Να το φέρεις εδώ, ας πούμε. Yes. Και από εδώ ρυθμίζεις πάλι πόσο νερό, έτσι. Θα ρίξεις. Θα το βάλουμε στο λίγο ή στο πολύ. Θα το βάλουμε στο λίγο. Θα το βάλω στο περισσότερο τώρα. Πρέπει να βρεις και πώς θα το κάνεις. Και κάτι ακόμα μαντό, ναι. Με τα πλυστικά εδώ πέρα, ναι. Έτσι, κάνεις και μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, γι' αυτό εδώ πέρα έχουν τα παιδιά εδώ πέρα στήσει. Στο ρεύμα. Στο νερό, συγγνώμη ρε παιδί μου. Όταν το χρησιμοποιείς, δηλαδή στη μία περίπτωση στο λάστιχο που τρέχει, εδώ πέρα θα πατήσω και το πλυστικό. Ναι. Με το 3, με το 2, με το 1 θα δείξω πως αυτά τα δύο. Εδώ είναι το νερό που έχουμε στο πλυστικό και εδώ πέρα είναι σε ένα. Λοιπόν, αυτό εδώ, με έτσι. Το ένα εσύ, όχι, το αυτό ένα και το άλλο. Αυτό άνοιξε. Αυτό. Ναι, ένα, δύο, τρία. Πάμε. Λοιπόν, βλέπεις ότι αυτό τελειώνει πιο γρήγορα σε σχέση με το νερό που χρησιμοποιώ εγώ. Το γεμίζει. Κοίτα πόσο γρήγορα φεύγει από εδώ πέρα. Βλέπεις πόσο γρήγορα τελειώνει το νερό. Κοίτα εδώ, πόσο νερό εξοικονομείς. Πάμε στο άλλο τώρα. Ας σου δείξω κάτι ακόμα πιο μαγικό. Πάμε σε πιο δυνατό μηχάνημα. Πάμε. Ήρθαμε στο K4 της Kärcher. Αυτό είναι αντίστοιχη λειτουργία, έτσι, πιεστικό, πλυστικό, απλά είναι πιο δυνατό. K2. Αυτό το K4. Η διαφορά του είναι ότι αυτό εδώ πέρα είναι μεγαλύτερο. Έτσι. Ναι. Λίγο πιο βαρύ. Είναι λίγο πιο βαρύ, έχει και αυτό το χερούλι. Ουσιαστικά είναι ισχυρότερο το μοτέρ, μιλάμε για 130 μπαρ πίεση. Ναι. Και το μοτέρ, αυτή είναι η πιο σημαντική διαφορά, είναι υδρόψυκτο. Δηλαδή, όπως έρχεται το νερό κανονικά από το σωλήνα, περνάει και ψύχει το μοτέρ όπως ψύχεται ένα μοτέρ. Αυτοκινήτου, τα ίδια μπορείς να πλύνεις. Εδώ πέρα μπορεί να τα κάνεις πιο γρήγορα. Μάλιστα. Ακριβώς επειδή είναι πιο δυνατό το μοτέρ. Εντάξει, και πάλι έχουμε τα ίδια μπαστούνια όπως και πριν. Ναι. Okay. Όμως έχουμε και κάποιες ακόμα διαφορές εδώ. Τι διαφορές? Άμα δεις εδώ πέρα, Άλεξ, κοίτα εδώ. Εδώ πέρα έχει μια θέση που βάζεις κατευθείαν το σαπούνι εκεί μέσα. Μπορείς να βάλεις ένα από αυτά που δείχναμε τα σαπούνια, τον καφέ λέει. Βάζεις εδώ πέρα, οπότε το αναμειχνεί κατευθείαν με το νερό. Επίσης εδώ πέρα στο χερούλι πάνω. Έχει οθόνες LED οι οποίες σου δείχνουν πού είσαι. Δώσ' μου λίγο εδώ πέρα, όχι αυτό το άλλο. Πάρε. Θα σε κάνω. Ναι, καθάρισε εδώ. Για να δω, πήγαινε κοντά, πήγαινε κοντά, πιο κοντά. Αλέξ, κοίτα εδώ πέρα. Κοίτα! Το λαμπάκι που σου δείχνει εδώ που είσαι, έτσι. Καλά, έφυγε. Μη σταματάς. Έφυγε η μάκα. Μη σταματάς, κάνε, φεύγει η μάκα. Βλέπεις εδώ πέρα. Σου δείχνει ότι είναι στο hard εδώ κατευθείαν. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπως και στο άλλο εξτρά αξεσουάρ. Τα ίδια αξεσουάρο. Τη βούρτσα μπορεί να τη βάλεις και εδώ πέρα. Ναι. Αυτά που θα δείξουμε εδώ πέρα μπορεί να τα βάλεις και στο άλλο. Μάλιστα. Ένα δεν θα κάνουμε τώρα, μαντό. Πώς είναι οι σκούπες στο σπίτι, ναι, δεν ξέρω και εγώ τι, τα παρκέ. Έτσι. Ναι, το βάζεις αυτό εδώ πέρα. Σαν παρκέ είναι, κάτσε να το βάλω μέσα. Α, και σου κάνει τη δουλίτσα αυτό. Ναι. Τα τρίβει όλα, Και ξεκινάω. Πού είμαστε μαύρο, που είναι καλά-καλά μαύρο. Ουσιαστικά με το ίδιο πράγμα, με την ίδια πίεση, κάνεις μεγαλύτερη επιφάνεια, έτσι, στον ίδιο χρόνο. Κοίτα πόσο μαύρο βγάζει, έτσι. Κοίτα το πόσο το είχαν όλο μαζεμένο. Ωραίο. Το βλέπεις, το άσπρος όλο. Παλεύαμε πριν εκεί πέρα με το πώς το λένε. Πώς βγαίνει αυτό. Κοίτα το εδώ. Θα με πληρώσετε μετά. Σας καθαρίζω τα μάρμαρα. Κοίτα εδώ τι έχει βγάλει. Το θέλω. Συγγνώμη, τώρα θέλω να μιλήσω λίγο, κυρίες. Ξέρετε πώς έχει σπάσει η μέση μου έξω στα μάρμαρα που πιάνει μάκα τώρα το καλοκαίρι. Γιατί ρε Μαντώ, εσύ καθαρίζεις. Καλά, εντάξει. Έχω δοκιμάσει, έχω επιχειρήσει μια φορά. Έλα τώρα να σε τρελάνω με το τελευταίο. Μα δεν έχω επιχειρήσει γιατί είναι δύσκολο. Έλα να σε τρελάνω με το τελευταίο. Όχι τελευταίο, πρώτο τελευταίο. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα εδώ. Να την πω εγώ την αμαρτία μου. Από όλα όσα μου έδειξε, αυτό μου άρεσε. Αλέξ, έλα εδώ να δει τώρα. Άλλο αξεσουάρ. Μπαίνει πάλι και στα δύο συστήματα που δείξαμε. Παίρνεις άμμο από εδώ, από την Kärcher, έτσι, από τον Κοτσόβολο. Χώνεις αυτό μες στην άμμο. Ναι. Παίρνεις αυτό εδώ πέρα και έρθεις εδώ στο καπάκι από το βαρέλι. Μην μου πεις ότι ρίχνει άμμο για να καθαρίζει. Ρίχνει άμμο και νερό ταυτόχρονα. Αλήθεια. Ναι. Έλα Μαντώ, ρίχνουμε εδώ πέρα ουσιαστικά αμμοβολή. Σαν αμμοβολή είναι ρε παιδί μου, έτσι. Όπου, απλά φορά τα γυαλιά σου γιατί πετάγονται κομματάκια. Να κάνω λίγο. Ναι, ναι, κάνε, κάνε. Τη μάκα εκεί. Έλα, θα αδειάσουμε όλη την άμμο εδώ πέρα. Κάνουμε καλά-καλά, Είναι για να πλένεις τα πιάτα αυτό. Ναι. Και κάτι τελευταίο εδώ πέρα στα γρήγορα, που άλλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, με αντίστοιχο τρόπο. Ναι. Έχεις ρε παιδί μου την υδροροή στο σπίτι, έτσι. Ναι. Που έχει βουλώσει από τα δέντρα που είσαι εκεί πέρα γύρω. Ναι. Κοίτα εδώ τώρα, Μαντώ, βλέπεις εδώ πέρα το έχουμε έτοιμο εδώ. Όχι, μου το πεις, έχετε και τέτοιο, γιατί. Εδώ μπαίνει πάλι, πετάει το νερό με τον ίδιο τρόπο, το παίρνεις αυτό εδώ. Το χώνεις λίγο πιο μέσα αυτό εδώ γιατί μη σου γυρίσει πίσω στη μούρη. Πάτα. Πατάω. Τα φέρνει πίσω. Αυτό κάνει. Πίσω πρέπει να τα φέρει. Έλα. Κοίτα εκεί. Ουσιαστικά τα φέρα όλα έξω. Μάλιστα. Έτσι και ξεβούλωσε τελείως. Περνάει μέσα. Φρεάτιο. Ξεβουλάσαμε και το φρεάτιο. Πολύ ωραίο όσο μου έδειξες. Πραγματικά ήταν. Άρα θα με βάλει να καθαρίσω. Λοιπόν, τέλεια. Ένα τελευταίο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα σύστημα. Τώρα έτσι. Τι θα κάνουμε, θα μας διώξουμε. Θα τα καθαρίσω εγώ πάλι εδώ. Τι θα κάνουμε, αυτό εδώ πέρα λοιπόν το σύστημα. Έτσι. Ναι. δύσκολα να σ' ακούω. Μπορεί να σκουπίζει και να καθαρίζει με νερό ταυτόχρονα. Ναι. Είναι για μέσα στο σπίτι. Εσύ πέταξε τον καφέ πριν εδώ, ναι, έτσι. Κοίτα εδώ τώρα, πετάω το νεράκι μου εδώ. Ναι. Το φέρνω εδώ από πίσω. Ρουφάει κιόλας, το σηκώνει, το βλέπεις, το σηκώνει το χαλί, έτσι. Από μπροστά. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έλα, τι έκανες εδώ. Και για να σου δείξω μετά. Πετάει νερό και ρουφάει ταυτόχρονα τον καφέ σου. Πετάει νερό. Δείξτε το μπροστά στην κάμερα να δεις. Έλα, πώς φεύγει. Το κάνει στην κάμερα. Και εδώ. Άντε, και αυτά θα κάνω. Έχω καθαρίσει αυτήν την εκπομπή εγώ τόσα χρόνια. Όλο μαζί εδώ, ε. Τρελό. Όλησε και το ρουφάει όλο. Τα παιδάκια λερώνουν τον καναπέ, λερώνουν τα χαλιά με όλα τα φαγητά που τρώνε. Τσακ, γεια σας. Ούτε να το πας καθαριστήριο, ούτε τίποτα. Κοίτα, μαντώ. Ωραίο αυτό. Κοίτα, μαντώ. Τι είναι αυτό. Εδώ κάτω έχει μια μπάλα bowling. Πόσο κιλά είναι. Χαιρέτα. Δεν ξέρω πόσα κιλά είναι. 7 κιλά είναι, νομίζω, η μπάλα του bowling, κάτι τέτοιο. Σιγά θα τη σηκώσει. Μαντώ, χαιρέτα. Έτσι θα σηκώσω εγώ την μπάλα του bowling. Κοίτα πώς θα το κάνω, Αλέξ. Με το μυαλό γίνεσαι. Μαγικά. Σε 2, σε 1, πάμε. Μαγικά. Μαγικά! Μαγικά! Αυτές τις βλακίες. Άντε για! Τις βλακίες. Μαγικά! Έκανες. Κατάλαβες τώρα. Αυτές τις βλακίες. Το κρατάγανε ένα χρόνο άπλυτο και περιμένανε εμάς για να έρθουμε να το πλύνουνε. Είναι τώρα η σκόνη πίχλα που πέφτει, ναι, από τη βροχή. Ναι, ναι, από τη βροχή που πέφτει η σκόνη. Από την αφρικανική σκόνη. Η αφρικανική σκόνη, ναι. Wax on, wax off. Άρα να καθαρίσουμε κι άλλο, έλα. Εσύ θα καθαρίσεις, εγώ τα βλέπω. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Αυτά που παίρνουν στον γκολφ. Τα τέτοια, τα μπαστούνια. Θα τα φάμε στη Μούριο, αλλά ρε Μαντώ τώρα. Παρόλο που είναι η αντιπροσωπεία της Κέρχερ στην Ελλάδα, δεν έχει καθίσει κανείς τους από εδώ πέρα και το λέω εδώ να καθαρίσουν αυτό εδώ πέρα το μάνα που είναι κάτω. Είναι μαζεμένη βρώμα χρόνων. Και με βάλανε εμένα και τη Μαντώ να καθαρίσουμε κάτω τώρα. Κατάλαβες.